Η πρώτη ανεξαρτητοποίηση Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Τρικαιών καταγράφεται 1,5 χρόνο μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η Δημοτική Σύμβουλος του Συνδυασμού Τρίκαλα Συμπολιτεία Έφη Ζαρίφη, η οποία πριν τις εθνικές εκλογές είχε παραιτηθεί και από μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με επιστολή της ανακοινώνει στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι πλέον ανεξαρτητοποιείται. Εξηγώντας τους λόγους της παραίτησής της, καταλογίζει στον Δήμαρχο Τρικαίων Χρήστο Λάπα ότι μεροληπτήσε υπέρ ενός συγκεκριμένου υποψηφίου βουλευτή, του νυν πλέον βουλευτή Γιώργου Οικονόμου, για τον οποίο κατά την πρόσφατη συνάντησή τους ο Δήμαρχος είχε δηλώσει ότι ο Γιώργος Οικονόμου μπορεί να πάει το νομό Τρικάλων 2, 3 ή και περισσότερα βήματα μπροστά. Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχτηκε σήμερα στο Δημαρχείο τον Γιώργο τον Οικονόμου, με τον οποίο πέρα από τους πολιτικούς δεσμούς μας συνδέουν και άλλοι ιδιαίτεροι δεσμοί. Χαίρομαι γιατί σε αυτή τη δύσκολη πολιτική συγκυρία ο Γιώργος αποφάσισε και μπήκε στον αγώνα και είναι ένας νέος άνθρωπος που φέρνει νέες ιδέες και νομίζω ότι μπορεί να πάει τα πράγματα 2, 3 ή και περισσότερα βήματα πιο μπροστά. Το εύχομαι να παραμείνει σεμνός με μία δόση ορθολογισμού που νομίζω βρίσκεται στη σωστή ισορροπία ανάμεσα στον ορθολογισμό και στο συναίσθημα. Και πιστεύω ότι η επιτυχία του σε αυτές τις εκλογές θα είναι μια σημαντική κατάκτηση για το όνομά μας, για τα Τρίκαλα. Η Δημοτική Σύμβουλος συμπληρώνει ότι ο Δήμαρχος έχει ένα θεσμικό ρόλο στην κοινωνία που δεν επιτρέπει να εκφράζει τις προσωπικές του προτιμήσεις υπέρ ενός εκλεκτού, ούτε λόγω συγγένειας, ούτε λόγω άλλων τυχών σκοπιμότητων. Όφιλε τονίζει να κρατήσει στάση διακριτής ουδετερότητας τόσο για τον ίδιο όσο και για το μηχανισμό του Δήμου. Κληθείς να σχολιάσει την ανεξαρτητοποίηση του πρώην μέλους του συνδυασμού του Δήμαρχου Τρικαίων, τόνισε πως ουδέποτε μεροληπτήσε υπέρ κάποιου υποψηφίου βουλευτή. Συμπλήρωσε μάλιστα με καυστικό τρόπο ότι το μυρμήγκι, όταν βγάζει φτερά, χάνεται. Υπάρχει μια δήλωση ανεξαρτητοποίησης από τη Δημοτική Σύμβουλο, από την κυρία Ζαρίφη. Δεν κατανοώ την μεγέθυνση του προβλήματος, γιατί εγώ στην προεκλογική περίοδο κράτησα μια διακριτική στάση. Ξέρετε κι εσείς ότι σε πολλούς υποψήφιους από όλη την παράταξη έκανα μια δήλωση συμπαράστασης, τους ευχήθηκα καλή επιτυχία και είπα και έναν καλό λόγο για τον καθέναν. Τώρα νομίζω ότι η κυρία Ζαρίφη παρουσίασε μια τρικυμία στο ποτήρι. Δεν θέλω να τη σχολιάσω περισσότερο. Να τη θυμίσω απλώς τη λαϊκή σοφία ότι όταν το μερμήγκι βγάλει φτερά, μάλλον θα χαθεί. Άλλωστε, Δήμαρχε, και ο κύριος Παταβούκας, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, είχε δηλώσει ότι η στάση του Δημάρχου απέναντι σε όλους τους υποψηφίους ήταν ακριβώς στη μέση. Εγώ αυτό έκανα προς όλους, όχι μόνο προς τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ, αλλά με επισκέφθηκαν εδώ και υποψήφοι από τις άλλες παρατάξεις και από τη Νέα Δημοκρατία και από τους ανεξάρτητους Έλληνες και από την Δημοκρατική Αριστερά. Σχεδόν από όλα τα κόμματα, ακόμα και από την Δημοκρατική Συμμαχία ήρθε ο συνάδελφος, ο γιος της Ντόρας Μπακογιάννη, τον οποίο καλοδέχτηκε και τον ευχαρίστησε για την επίσκεψη, που είναι και δήμαρχος στο Καρπενήσι. Αυτή νομίζω ήταν μια διακριτική στάση, δεν έκανα τίποτα άλλο από το να κάνω μια δήλωση. Τώρα, αν κάποιοι πιστεύουν ότι ο δήμαρχος πρέπει να αφυδατωθεί από οποιαδήποτε ανθρώπινη προσέγγιση στα πολιτικά ζητήματα και να το αφαιρεθούν να γίνει ανάπηρος από ανθρώπινα αισθήματα, εγώ θα συμμερίζω με αυτή την άποψη. Αυτές τις απόψεις τις διακονούσαν και τις διακινούσαν παλιά ακραία πολιταρχικά καθεστώτα και είμαι κάθετος αντίθετος σε οποιονδήποτε επιθυμεί θέλει να μου φορέσει οποιοδήποτε στενό γυλαίκο. Νέα Γενική Λαϊκή Συνέλευση πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας οι κάτοικοι του Μικρού Κεφαλοβρύσου, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιδρούν στην κατασκευή μονάδας βιοαερίου στην περιοχή τους. Αφού έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις μέχρι τώρα ενέργειες της Επιτροπής Αγώνα κατά της εν λόγω επένδυσης, οι κάτοικοι ομόφωνα αποφάσισαν να εντείνουν τον αγώνα καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταγγείλουν την εκμίσθωση της έκτασης στη θέση Λάκα όπου επρόκειτο να κατασκευαστεί η μονάδα. Τέλος, αποφάσισαν να προτείνουν στον Δήμαρχο Τρικαίων Χρήστο Λάπα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη να επισκεφθούν μαζί με την Συντονιστική Επιτροπή, μονάδα βιοαερίου που λειτουργεί σε μεγάλη βιομηχανία των Τρικάλων, ώστε να διαπιστώσουν από κοντά την όλη λειτουργία της. Δεν έχει υπολογιστεί και δεν αναφέρεται στη μελέτη το γεγονός ότι ο ποινιός ποταμός χάνει υπογείως νερό σε καταβόθρες και στη θέση Λάκα το εμφανίζει μετά πάλι στην Τριχιά και στο Κιτζί. Ο κίνδυνος μόλις τον τροφό ορίζονται εδώ με αστούχες ενός είναι υπαρτός και φωσφορούχες, δεν το αναφέρουν πουθενά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Δεν έχει υπολογιστεί επίσης ότι η χλωρίδα και η φανίδα της περιοχής έχει αλλάξει. Την εποχή που κάναν τη μελέτη, δεν είχαν συνυπολογίσει την καινούργια λίμνη που δημιουργήθηκε τεχνητή μεν, αλλά από φυσική πηγή γεμίζει νερό. Και εκεί έχουν έρθει τώρα από δημοτικά πουλιά κάποια είδη ψαριών και αμφίβια τα οποία δεν τα αναφέρουν μέσα στη μελέτη τους. Θα μπορούσαμε υπό συνθήκες να βάλουμε και την περιοχή αυτή στη Νατούρα. Αν καταφέρναμε και τη βάζαμε στη Νατούρα, το τελευταίο όριο είναι στον Κόζια 14 χιλιόμετρα από εδώ. Αν καταφέραμε και τη βάζαμε, αυτομάτως τελείωνε για αυτό η εκπόνηση της οποιασδήποτε εργασίας. Δεν μπορούμε να την κάνουμε σε περιοχή Νατούρα. Δεν έχει προβληθεί στη μελέτη η μεταφορά των πρώτων υλών με τι είδους οχήματα και από ποιες οδικές αρτηρίες θα φτάσουν στον χώρο της μονάδας. Αν είναι Α2 κατηγορία όπως την έχουν αυτή, μπορώ να το πάνω το επαρχιακό δίκτυο όπως είναι τώρα. Αν γίνει Α1 η κατηγορία, χρειάζεται να είναι αυτοκινητόδρομος η πρόσβαση. Αυτομάτως ακυρώνεται δηλαδή η επένδυση εδώ, αν θα γίνει Α1. Γι' αυτό σας είπα, το πρώτο σημείο είναι το πιο δυνατό που μπορούμε να απαντήσουμε. Και δεν έχει εκπονηθεί τι θα γίνει με την οδοποιία τη συγκεκριμένη, τη σημερινή. Λέει ότι το οδικό δίκτυο είναι σε καλή κατάσταση. Όλοι μας ξέρουμε ότι κάθε άλλο παρά σε καλή κατάσταση είναι. Και μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα θα πρέπει να στέλνει αυτή η μονάδα 350 τόνους οργανικό απόβλητο μέσα. Που σημαίνει περίπου 17 ως 18 βυτία την ημέρα. Αν είναι ολόκληρα. Αν είναι ολόκληρα, ναι, αν είναι 20 άρια. Η επιβάρυνση που είχαμε μέχρι τώρα που είχαμε εδώ πέρα με το χαλίκι. Πώς... Έχουμε τέτοιο. Γι' αυτό φαίνεται είναι οφθαλμοφανές. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα. Αλλά μπορούμε να καταλάβουμε το τι θα γίνει με τους δρόμους σε άμεσο χρονικό διάστημα. Το συνολικό οικονομικό όφελος για την τοπική κοινωνία δεν κρίνεται με βάση τις στοιχείες μελέτης ικανό ώστε να θεωρηθεί οικονομικά ενδιαφέρον σε περίπτωση. Γιατί δεν μας αναφέρει πουθενά ποια είναι η συμφωνία που έχει κάνει η εταιρεία με τον Δήμο. Αν ο κύριος Λάπας μεθαύριο μας πει ποια είναι η συμφωνία, τότε μπορούμε να δούμε διαφορετικά την υπόθεση, όχι όσον αφορά την κατάσταση. Γιατί παράγοντας αυτή 23 εκατομμύρια κιλοβατόρες ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, παράγουν περίπου το ισοδύναμο αυτού σε θερμική ενέργεια. Αν το ανάγουμε ότι κάθε οικιακή εγκατάσταση θέλει περίπου 0,5 κιλοβατέρα στον χρόνο για να κάψει, σημαίνει 3.000 ευρώ όφελος για κάθε οικία. Αν και εφόσον μας επέστρεφαν τα υπολοιπόμενα 15,5 εκατομμύρια κιλοβατόρες που παράγει, που θα μείνουν θερμικής ενέργειας, τα επέστρεφαν στο χωριό. Θα έχει όφελος η κάθε οικία εδώ περίπου 3.000 ευρώ. Αυτό είναι το όφελος. Δεν μας το λένε όμως πού θα πάει, αν θα πάει κεντρικά στα Τρίκαλα και διανυμική. Προϋποθέτει βέβαια εντωμεταξύ οι υδραυλικές εγκαταστάσεις καινούριες. Αυτό δεν ξέρουμε πώς θα γίνει και αν θα γίνει. Στα τέλη του μήνα ολοκληρώνεται η θητεία της παρούσας διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων. Έτσι, οι αντιπρόσωποι των σωματείων που ανήκουν στην δύναμή του θα κληθούν στις κάλπες που θα στηθούν στις 26 και 27 του μήνα για να αναδείξουν νέο διοικητικό συμβούλιο. Νωρίτερα και συγκεκριμένα την προσεχή 5η 17 Μαΐου, οι αντιπρόσωποι των σωματείων θα λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, με θέματα εκλογή εφορευτικής επιτροπής, λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού του εργατικού κέντρου, διοικητικό απολογισμό έτους 2011, έκθεση εξελεκτικής επιτροπής για το ίδιο έτος και τέλος παρουσίαση του προϋπολογισμού του έτους 2012. Την 5η 17 του μηνός, 5.30 ώρα, έχουμε βγάλει ανακοίνωση. Καλούμε τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων σωματείων στο εργατικό κέντρο, γιατί έχουμε το ετήσιο απολογιστικό μας συνέδριο στον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό, όπως επίσης που θέλουμε να τροποποιήσουμε κάποια άρθρα του καταστατικού μας για μεγαλύτερη ευκολία στο θέμα της διοίκησης των εργατικών κέντρων. Καλούμε όλους τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων σωματείων να είναι στο εργατικό κέντρο την 5η, 5.30 ώρα το απόγευμα. Όπως επίσης εδώ θέλω να θυμίσω ότι οι εκλογές του εργατικού κέντρου είναι την Παρασκευή και το Σάββατο 25 και 26 Μαΐου στο εργατικό κέντρο. Αυτή η θητεία λήγει, τα 3 χρόνια αυτής της θητείας λήγουν και πάμε από την αρχή σε μια καινούργια εκλογική διαδικασία. Τον κίνδυνο της άμεσης διακοπής της φαρμακευτικής περίθαλψης για όλο τον ελληνικό λαό, επισημαίνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με αφορμή την διαφαινόμενη μη πληρωμή των φαρμακείων από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Σε ανοιχτή επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς, διοικήσεις ασφαλιστικών ταμείων και τους πολιτικούς αρχηγούς, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αναφέρει ότι ο κίνδυνος της μη πληρωμής αφορά τις εκτελεστείς συνταγές του Μαρτίου, οι οποίες σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις θα πρέπει να εξοφληθούν με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαΐου. Είναι αδύνατο να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των φαρμακείων, εάν ο ΕΟΠΗ αποδειχθεί ασυνεπής υποχρεώσεις του, επισήμανε μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τρικάλων, κ. Νίκος Μάνος. Υπάρχει μια έτσι δυσάρεστη έκπληξη ότι ο ΕΟΠΗ, το ενιαίο πλέον ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένοι σχεδόν όλοι οι Έλληνες, δεν έχει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αυτό σημαίνει ότι τα φαρμακεία τα οποία έχουν δώσει, έπρεπε να πληρωθούμε γύρω στις 15 του μηνός. Τα φαρμακεία έχουν εκδώσει τις αντίστοιχες επιταγές προς τις φαρμακοποθήκες ή τις φαρμακευτικές εταιρείες που πήραν τα φάρμακα, πιστεύοντας ότι ο ΕΟΠΗ θα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν πληρωθούμε εμείς τις 15, όλες αυτές οι επιταγές θα είναι στον αέρα. Κινδυνεύουμε δηλαδή πρώτον να βρεθούμε στην υπηρεσία να σφραγιστούν επιταγές και δεύτερον, βέβαια και το χειρότερο, να μην μπορούμε να βρούμε φάρμακα, να μην μπορούμε να αγοράσουμε φάρμακα για τους ασφαλισμένους την άλλη μέρα. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος προσανατολίζει στο να διακόψει εντελώς τη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, να την αναστείλει και δυστυχώς αυτό θα αναγκάσει τους ασφαλισμένους να πληρώνουν από την τσέπη τους τα φάρμακα εφόσον πραγματικά αυτές οι υποθέσεις βγουν αληθινές. Ελπίζουμε να γίνουν προσπάθειες έστω και την τελευταία στιγμή να βρεθούν τα χρήματα, δεν ξέρω από πού, αλλά να πληρωθούν έγκαιρα οι φαρμακοποιοί, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να ξαναπάρουν φάρμακα, γιατί θα κατεβάσουμε ρολά έτσι κι αλλιώς, δεν θα έχουμε φάρμακα να δώσουμε στους ασφαλισμένους. Είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Ελπίζω να βρεθεί έστω και την τελευταία στιγμή η λύση. Και ένα ακόμα δυσάρεστο που υπάρχει στο χώρο είναι ότι η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η τόσο πολύ διαφημισμένη, η οποία θα πετύχαινε πράγματα. Αποδείχθηκε αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι έγινε στο πόδι χωρίς προγραμματισμό και έχει εδώ και μια εβδομάδα που έχει πέσει εντελώς. Δεν μπορεί κανείς να μπει ούτε να γράψει. Και από ό,τι φαίνεται, συνεχίζεται αυτό το πρόβλημα και δεν ξέρουμε πότε θα βρεθεί η λύση του. Και οι γιατροί αναγκάζονται και γράφουν πλέον χειρόγραφα όπως παλιά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να πάρει τα φάρμακά του. Θα κληθούν να πληρώσουν οι βενζινοπόλες που είχαν υποβάλει εκπρόθεσμα τα στοιχεία πώλησης πετρελαίου θέρμανσης στο σύστημα ύφεσος του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, οι μειώσεις των προστήμων θα φτάσουν ακόμη και στο 90%, δίνοντας ανάσα και στους 50 ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων των Τρικάλων, που στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου τους επιβλήθηκαν πρόστιμα μαμούθ. Ενημερωθήκαμε από το Τελωνείο Τρικάλων ότι στο νομό μας το Φεβρουάριο μήνα, για την χρήση χρονιάς 2010-2011 σεζόν θερμάνσεως, κάποιοι συνάδελφοι, στον αριθμό το 50 και όλες για το νομό μας, δηλαδή το 50%, καθυστερήσαν να στείλουν τις αποδείξεις στο σύστημα ύφεστος ή το ύφεστος καθυστέρησε να τις λάβει, με αποτέλεσμα το κράτος μας να τους κηρύξει λαθρέμπορος. Βέβαια, εμείς με την Ομοσπονδία αγωνιστήκαμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, και καταφέραμε να πείσουμε το κράτος ότι η καθυστέρηση υποβολή υποδείξεων δεν είναι λαθρεμπόριο. Βέβαια, σε αυτό συμφώνησε και η εφορία, γιατί όταν αγοράζεις με τιμολόγιο και πουλάς με αποδείξει τιμολόγια, δεν είσαι λαθρέμπορος. Απλώς έγινε μια καθυστέρηση υποβολή αποδείξεων. Και προσπαθούσαμε να αποδείξουμε ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ευθύνεται ο βενζινοπόλης ή ευθύνεται το ύφεστο στο οποίο δεν λειτουργήσε σωστά. Βέβαια, το καταφέραμε και μειώσαμε κατά 90% το πρόστιμο στους συναδέλφους. Βέβαια, ακόμα αγωνιζόμαστε να το μειώσουμε κι άλλο. Ύστερα, ένα άλλο πρόβλημά μας είναι ότι την προηγούμενη χρονιά χρήσης θέρμανσης 2009-2010 για το ίδιο συγκεκριμένο πρόβλημα πάλι με καθυστέρηση αποδείξεων, στοιχεία, η εφορία επέβαλε στους βενζινοπόλες 600 ευρώ πρόστιμο, άσχετα με το πόσο ήταν το ποσό ή οι ποσότητες οι οποίες διαθέσανε στην αγορά με καθυστερημένη επιβολή αποδείξεων στο θέμα ύφεστος. Και ερχόμαστε τώρα στην επόμενη χρονιά από το κράτος για το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, μας λέει λαθρέμπορους και επιβάλλει μεγαλύτερο πρόστιμο. Δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε τα προβλήματα του κράτους αν αυτοί έχουν κάποια εσωτερικά προβλήματα. Άνοιξε ο δρόμος για την υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου. Ανάδειξε τις περί των τυχών περιοχής του Κάστρου των Τρικάλων, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε το πράσινο φως.
Ειδικότερα πρόκειται για το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργο ανάδειξη της περί των τυχών περιοχής του κάστρου της πόλης των Τρικάλων, προϋπολογισμού δημοπράτησης 202.950 ευρώ και ποσού σύμβασης 105.557,35 ευρώ. Στην σημαντική αυτή εξέλιξη, αλλά και στη συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Τρικίων για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ένταξη έργων που τόσο ανάγκη έχει ο Καλλικράτειος Δήμος, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Τρικίων Αποστόλης Κολότσιος. Όπως γνωρίζετε, η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την σημερινή Δημοτική Αρχή είναι να ενταχθούν όσο γίνεται περισσότερα έργα στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Και όσο γίνεται να έχουμε για το τόπο μας τη μεγαλύτερη οικονομική απορρόφηση. Σε αυτή την κατεύθυνση εκτελείται, εφόσον εντάχθηκε και χρηματοδοτείται το έργο της εισόδου από την Οδό Καλαμπάκας. Το έργο αυτό εκτελείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Εδώ θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά τις ενέργειες των εργολάβων. Ο συμβατικός χρόνος είναι ο Νοέμβριος του 2012, δηλαδή πριν το χειμώνα του 2012 το έργο θα έχει παραδοθεί στη χρήση του τρικαλινού λόγου. Παράλληλα έχει εγκριθεί. Έχει γίνει ο προσυμβατικός έλεγχος από την περιφέρεια όσον αφορά την υπογραφή σύμβασης, διότι το έργο δημοπρατήθηκε και μιλάω για το έργο που αφορά την πέριξη του κάστρου περιοχή. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να υπογράψουμε το εργολάβο και να ξεκινήσει εργασίες. Το ίδιο συμβαίνει και με το άλλο έργο, το αρδευτικό του ριζώματος, που εντάχθηκε αυτό σε ανάλογο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Και εκεί με τον εργολάβο είμαστε στη διαδικασία υπογραφής σύμβασης και να ξεκινήσει εργασίες. Άλλο έργο το οποίο έχει ενταχθεί προς το παρόν είναι η λίμνη του Ζακορίτη στην Αγρελιά, όπου και αυτό ακολουθεί τις διαδικασίες προκειμένου να δημοπρατηθεί και να έχουμε την εξέλιξή του. Γίνονται βέβαια και πάρα πολλές προσπάθειες για εντάξει νέων έργων, είτε αυτές είναι μελέτες που αφορούν το Πράσινο Ταμείο, το παλιό το ΕΤΕΡΠΣ, και αφορούν χώρους κοινόχρηστους στο αστικό περιβάλλον, πλατείες, παιδικές χαρές, και έργα τα οποία αφορούν την πρόσκληση 56. Είναι η πρόσκληση η οποία αφορά, όπως αφορούσε τα έργα του πέριξη του κάστρου περιοχή και των πέριξη των φυλακών που εγκρίθηκαν, προτείνουμε εκεί και κάποιους άλλους ζωτικούς χώρους για την πόλη και για τις τοπικές κοινότητες, προκειμένου να έχουμε μια αναζωογόνηση και αστική αναζωογόνηση, αλλά και περιφερειακή, θα έλεγα, τοπική αναζωογόνηση τοπικές κοινότητες. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Ήδη έχω δώσει εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες να κάνουν τον απολογισμό του πρώτου τριμήνου του 2012 σε όλα τα επίπεδα των τμήμάτων τεχνικών υπηρεσιών, είτε αφορά το τμήμα συντηρήσεων, είτε το τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού, είτε το τμήμα παρακολούθησης έργων, είτε το τμήμα μελετών. Οφείλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι η τεχνική υπηρεσία ίσως για πρώτη φορά είναι προσανατολισμένη σε σαφείς στόχους και οι οποίοι στόχοι συνάδουν με τις επιθυμίες της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή με τις επιθυμίες του Τρικαλινού Λόγου. Με το Προεδρείο του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Τρικάλων συναντήθηκε το πρωί ο Δήμαρχος Τρικίων Χρυσός Λάπας. Η συνάντηση μπορεί να είχε θεμοτυπικό χαρακτήρα, ωστόσο οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα που αφορούσαν τόσο αιτήματα των υπαλλήλων, όσο και ζητήματα λειτουργίας του Δήμου. Με κυρίαρχο αυτό τη στήριξη του ωραρίου εργασίας. Επισκεφθήκαμε τον Δήμαρχο, το ΔΣ του Συλλόγου. Ήταν και μια θεμητική επίσκεψη, γιατί από την ανάληψη του καθηκόντου μας δεν μπορέσαμε και για λόγους που δεν μπορούσε ο Δήμαρχος, αλλά και εμείς. Σήμερα πήγαμε θεμητοπικά πρώτα και με μια γκάμα ετοιμάτων που είχαμε σαν σύλλογος. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, υπάρχουν κάποια προβλήματα, βάλαμε κάποια θέματα. Σε κάποια θα δοθεί λύση, σε κάποια άλλα και στο προσφυγές. Και κύριε Παλαμόντη, για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε, τα οικονομικά του Δήμου είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μιλήσαμε για το γάλα των εργαζομένων, για τα ίδια ατομικής προστασίας που πρέπει να πάρει καθαριότητα. Σε αυτά θα δοθεί κάποια λύση, ειδικά στα ίδια ατομικής προστασίας. Μιλήσαμε γενικά για την όλη δομή του Δήμου, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, όπου υπάρχουν προβλήματα στις υπηρεσίες. Ο Δήμαρχος μας υποσχέθηκε ότι θα λυθούν σε κάποιες υπηρεσίες. Και φυσικά και κάποια άλλα θέματα που θίξαμε και είπαμε να τα ξανασυζητήσουμε σε μια καινούργια συνάντηση. Ήταν μια γόνιμη συνάντηση με κάποιες διαφωνίες φυσικά
και από τις δύο πλευρές, αλλά σε έναν διάλογο οι διαφωνίες πάντα γίνονται. Εδώ κάποιοι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση ακόμα και θα επικοινωνήσουμε πολύ σύντομα, όπως είπε και ο Δήμαρχος και εμείς, για τη δεύτερη συνάντηση, για μια γκάμα θεμάτων. Θέματα του ωραρίου εργασίας των δημοτικών υπαλλήλων τέθηκαν στην συνάντηση? Ναι, βεβαίως τέθηκε το θέμα του παρουσιολογίου. Ο Δήμαρχος είπε ότι είναι κάθετος σε αυτό το θέμα. Εμείς είπαμε ότι να τηρείται το ωράριο. Κάναμε πρόταση για να χτυπάνε κάρτα οι υπάλληλοι. Δεν το δέχτηκε ο Δήμαρχος. Όπως έχει το θέμα με τον κωδικό στον κάθε υπολογιστή. Το μόνο που δέχτηκε ότι για ένα έγγραφο που έκανε ότι από 1η Μαΐου θα κόβονται έστω και 10 λεφτά, αυτό δεν θα ισχύσει μάλλον προς το παρόν και μάλλον θα το πάρει πίσω. Αλλά ήταν μια καλή κουβέντα με κάποιες διαφωνίες όπως είπα. Φυσικά εμείς θα ενημερώσουμε και τους συναδέλφους, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα θέματα, θα επισκεφθούμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ξανά τον Δήμαρχο, όπως μας είπε και ο ίδιος. Πάντως, όπως αποφασίστηκε, η συνάντηση θα επαναληφθεί για να εξειδικευτούν τα αιτήματα των δημοτικών υπαλλήλων, αλλά και να αντιμετωπιστούν προβλήματα λειτουργίας των υπηρεσιών, με απότερο στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Είχα μια συνάντηση με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου μας και είχαμε μια διεξοδική και με καλή πίστη συζήτηση για θέματα τα οποία εκκρεμούν. Είτε αυτό λέγεται παρουσιολόγιο, στο οποίο παραμένουμε στις θέσεις μας, είτε λέγεται το γάλα που οφείλουμε να τους δώσουμε και ψάξουμε να βρούμε ποιον τρόπο θα το δώσουμε, ένα γραφείο που πρέπει να στεγάζεται και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία νομίζω συζητήσαμε με παραγωγικό τρόπο. Συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε τακτές συναντήσεις, γιατί η ζωή τρέχει, τα προβλήματα βγαίνουν και τα προβλήματα πρέπει να τα λύνουμε. Ο Δήμαρχος είναι ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην αυτοδιοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι υπάλληλοι? Νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο και είναι σωστό να λέμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα. Και η Δημοτική Αρχή προς αυτή την κατεύθυνση και οι υπάλληλοι συμφωνήσαμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Η υγιεινή και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας αποτέλεσε το θέμα της ενδιαφέρουσας ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε και πραγματοποίησε το πρώτο εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων. Στην διάρκεια της εκδήλωσης αναλύθηκαν οι εμπειρίες των μαθητών που συμμετείχαν στο διακρατικό πρόγραμμα Λεωνάρντο Νταβίντσι και οι οποίοι πριν από ένα περίπου μήνα επισκέφθηκαν διάφορα εργοστάσια στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που έλαβαν από το ταξίδι στη Λισαβόνα συζητήθηκαν αναλυτικά κατά την εκδήλωση και σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου έδωσαν τις βάσεις για την εισαγωγή νέων ιδεών και τρόπων εφαρμογής τους στο εργασιακό περιβάλλον. Η σημερινή ημερίδα γίνεται στα πλαίσια της ενημέρωσης των παιδιών για το πρόγραμμα κινητικότητας Λεωνάρντο Νταβίντσι. Πριν από ένα μήνα σχεδόν, το σχολείο μας έκανε το πρόγραμμα αυτό στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας και με θέμα υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο της εργασίας. Τα παιδιά πήγανε για 15 μέρες στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας και εκεί, μέσα στα πλαίσια της κινητικότητας, ήρθαν σε επαφή με χώρο εργασίας, με διάφορες εταιρείες, όπου εκεί είδαν πώς γίνεται, ποια είναι η ασφάλεια και η υγιεινή στο χώρο ακριβώς της εργασίας, μέσα στους ίδιους αυτούς τους χώρους όπου γινότανε, στα διάφορα αυτά εργοστάσια που επισκεφθήκαμε. Τα ωφέλη για τα παιδιά αυτά είναι πολλαπλά. Πρώτα-πρώτα έρχονται σε επαφή με την Ευρώπη ουσιαστικά, με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επαφή με άλλα παιδιά τα οποία εργάζονται εκεί σε αυτούς τους χώρους, με σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχολεία ιδιαίτερα της Πορτογαλίας και τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Πρώτα-πρώτα μαθαίνουν τι ακριβώς είναι ο χώρος της εργασίας, η ασφάλεια και η υγιεινή έξω από την Ελλάδα, έρχονται σε επαφή με αυτά τα παιδιά και αποκτούν πάρα πολλές δραστηριότητες.